Πάμε να συνδεθούμε με το στούντιό μας στα Χανιά, εκεί που θα συναντήσουμε τον κύριο Χαράλαμπο Κουκιανάκη, δήμαρχο από Πορών. Καλησπέρα σας, δήμαρχε. Καλησπέρα κύριε Κουκιανάκη. Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους τηλεθεατές. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας για να κάνουμε μια συζήτηση καλά. Λοιπόν αυτοδιοικητική. Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία φορά που τα είπαμε, δήμαρχε, δεν ήταν για καλό λόγο. Ήταν οι μέρες της κακοκαιρίας, ήταν οι μέρες κατά τις οποίες αγνοούνταν και ο άτυχος κτηνοτρόφος, ο οποίος τελικώς και εντοπίστηκε νεκρός. Μια κακοκαιρία που άφησε πολλές πληγές και στον Δήμο σας. Και αν δεν κάνω λάθος, ακόμα βρίσκεστε και στην φάση να κλείσετε θέματα και εκκρεμότητες που έχουν να κάνουν με το κομμάτι των υποδομών, είναι έτσι? Κυρία Σβακιανάκη, ο Δήμος από Κορώνου δοκιμάστηκε σκληρά τα τελευταία 2,5 χρόνια. Η πρώτη ηθεομηνία έπληξε το Δήμο μας στις 11 Φεβρουαρίου του 2017, η δεύτερη στις 26 Οκτωβρίου του 2017. Είχαμε τις φωτιές του καλοκαιριού του 2018, δύο μεγάλες φωτιές που έπληξαν, θα έλεγα, μπάναυσα τις αγροτικές περιοσίες και όχι μόνο των συγχωριανών μας και των συνδημοτών μας. Είχαμε και τις μεγάλες θεομηνίες του Φεβρουαρίου, της 14ης και 15ης Φεβρουαρίου και 25 και 26 Φεβρουαρίου. Άφησαν λοιπόν ανοιχτές πληγές. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος από Κορώνου, με συντονισμένες ενέργειες, μαζί με τους συνεργάτες ειδικούς, αιρετούς και υπηρεσιακούς, καταφέραμε και κρατήσαμε το Δήμο όρθιο, φέραμε τα απαιτούμενα κονδύλια και ήδη έχουν απορροφηθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος και είμαστε από τους Δήμους εκείνους που έχουν απορροφήσει τα χρήματα που πήραμε από την πρώτη θεομηνία. Και γι' αυτό ακριβώς και ο Δήμος μας άντεξε, όσο θα έλεγα, αρκετά καλά στην τελευταία θεομηνία. Mm-hmm. Άρα τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του οδικού δικτύου, σε ποια φάση βρισκόμαστε, Δημαρχέ? Υπάρχουν ακόμα προβλήματα? Κυρία Σφακιανάκη, έχουμε αρκετά προβλήματα. Mm-hmm. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με το αγροτικό κυρίως οδικό δικτύο, το οποίο είναι τελείως κατεστραμμένο. Έχουμε να κάνουμε προβλήματα με το δημοτικό οδικό δίκτυο, με το επαρχιακό οδικό δίκτυο, με την παλιά Εθνική Οδό, όπου είναι εμφανή τα σημάδια που άφησε το αποτύπωμα της τελευταίας κακοκαιρίας. Τα χρήματα τα οποία έχουμε απορροφήσει, θα έλεγα, είναι αρκετά. Εμείς πήγαμε με το κατεπήγον, με το άρθρο 32, και έτσι μπορέσαμε και έχουμε αρχίσει ήδη και υλοποιούμε τα κονδύλια αυτά και τις εργασίες που έχουμε προσδιορίσει. Αυτό που εμείς επιθυμούμε είναι από τους συνδημότες μας να καταλάβουν ότι εξαιτίας των τελευταίων θεμηνιών καθυστέρησαν τα έργα. Δεν μπορείς λοιπόν να κάνεις ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις με θεομηνίες να πλήττουν μία πίσω από την άλλη. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι τα έχουμε καταφέρει αρκετά. Ήδη εργολάβοι έχουν μπει σε αγροτικό και δημοτικό οδικό δίκτυο και επανορθώνουν τις ζημιές. Ήδη από την περιφέρεια και την αντιπεριφέρεια έχουν γίνει παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπου μια εργολαβία 1,5 εκατομμύριο αυτές τις μέρες ξεκινάει. Έχουμε ανάδοχο εργολάβο. Και η παλιά Εθνική Οδός, η πρώτη φάση που είναι προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ, έχει βγει ο ανάδοχος εργολάβος και θα μπει αυτές τις μέρες προκειμένου να επανορθώσουμε και τις ζημιές και στην παλιά Εθνική Οδό. Οι υδροανδρεύσεις μας. Θέλει χρόνο αυτό βέβαια ακόμα, κύριε Δήμαρχε, έτσι. Έτσι. Ως διαμαγείας δεν λύνουν τα προβλήματα. Όμως θεωρώ και είμαι αισιόδοξος γι' αυτό. Mm-hmm. Ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο και μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε επαναφέρει τα πράγματα στην προτέρα τους θέση. Ένα καλοκαίρι τώρα, Δήμαρχε, που έχει και μία άλλη πολύ μεγάλη πρόκληση σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική προστασία. Ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος 1η Μαΐου. Νιώθετε ότι ο Δήμος είναι ικανοποιητικά καλυμμένος σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της πρόληψης αλλά και της άμεσης αντιμετώπισης ενδεχομένως μιας έκτακτης περίστασης? Πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο, θα ήθελα να εντοπίσω άλλο ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι στα όρια του Δήμου από Κορώνου, αλλά θα έλεγα ότι πλήγει αυτή τη στιγμή βάναυσα τουριστικά και οικονομικά το Δήμο μας. Και αφορά το πρόβλημα στα μεγάλα χωράφια. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί στην κυκλοφορία μόνο το ένα ρεύμα, αυτό από Χανιά προς Ρέθυμνο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται με την καθυστέρηση που υφίσταται οι οδηγοί στο σημείο αυτό. Με ουρές εκατέρωθεν των 2 και 3 χιλιόμετρων, δεν είναι κατάλληλη εικόνα, θα έλεγα, για τον νομό ολόκληρο, μιας και έχει αποκοπεί κατά το ίμιση η Κρήτη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει άμεσα και έχουν, από ό,τι ξέρω, δρομολογηθεί, αλλά θα πρέπει όμως και να εκτελεστούν οι μελέτες οι οποίες έχουν εκπονηθεί, προκειμένου να δοθούν και τα δύο ρεύματα στην κυκλοφορία και έτσι να εξαλειφθεί τελείως η άσχημη εικόνα η οποία βλέπουμε εκεί και εξοργίζει επισκέπτες και ντόπιους.
Όσον αφορά λοιπόν για την αντιπυρική περίοδο, θα έλεγα ότι ο Δήμος Αποκορώνου και την εμπειρία διαθέτει, αλλά και τις υποδομές, προκειμένου να είναι πάλι πανέτοιμος, ομιγέν το έχουμε τέτοιου είδους συμβάντα. Έχουμε την πυροδοτική υπηρεσία η οποία εδρεύει στις Βρύσες. Είναι άτομα τα οποία κυρίως είναι από την περιοχή και αγαπάνε και εστερνίζονται αυτό που κάνουν. Και γνωρίζουν και την περιοχή, κύριε Δημαρχή, γιατί έχει αυτό ακριβώς, τη ακριβώς, σημασία. Ακριβώς, ακριβώς, έτσι. Είναι μεγάλη, επειδή έχουν διατελέσει, όπως ξέρετε, αντινομάρχηση πολιτικής προστασίας 4 χρόνια, ναι, σε επίπεδο νομού, γνωρίζω πολύ καλά το αντικείμενο και είναι όπως αυτό που λέτε. Όποιος γνωρίζει την περιοχή, ξέρει πώς θα πάει, από πού θα πάει, πώς θα το αντιμετωπίσει, τη φορά του ανέμου, αν η περιοχή η οποία θα μεταβεί μπορεί να εγκλωβιστεί. Άρα είναι, θεωρώ ότι, και βλέπω δυστυχώς εικόνες που είναι από τη φωτιά του καλοκαιριού που έπληξε το Δήμα Αποκορώνου. Έτσι. Από την προηγούμενη χρονιά, κύριε Δήμαρχε, όπου δοκιμάστηκε πάρα πολύ ο Δήμος σας. Και η αλήθεια είναι τώρα τι μέτρα έχει πάρει ο Δήμος. Αυτό είναι το ερώτημα και αυτή είναι η απορία. Βλέπετε, εμείς λοιπόν, και είναι σωστό το ερώτημά σας. Παρόλο λοιπόν που έχουμε αγροτικό δικό δίκτυο και είναι, θα έλεγα, πολύ επιβαρυντικό αυτό. Κατεστραμμένο ή δεν είναι προσβάσιμο ή όπως θα έπρεπε να είναι προσβάσιμο. Ναι, ναι. Εμείς με έγκαιρα ζητήσαμε από το αρχηγείο της Πυροδοτικής Υπηρεσίας αλλά και την πολιτική ηγεσία να σταθμεύει μόνιμα το πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Έριξον προκειμένου να μπορέσουμε με στοχευμένες ενδείψεις να αντιμετωπίσουμε πολλά σημεία εκδήλωσης πυρκαγιών. Και το κανονικό ελικόπτερο, το πυροσβεστικό τύπο Καμό, να εδρεύει στο Ηράκλειο, που και έτσι να έχουν μια πλήρη κάλυψη της Κρήτης. Δεν μπορούν να αφήσουν το νομό Χανίων και το νομό Ρεθύμνης, που έχει πληγή βάναυσα, που έχει μη κατεστραμμένο αγροτικό δικό δίκτυο με δυνάμεις, σύνηθες δυνάμεις κάθε των προηγουμένων καλοκαιριών. Θα πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε το αρχηγείο της πυροδοτικής υπηρεσίας να εστερνιστεί το αίτημα του Δήμου Αποκορώνου, που είναι αίτημα όλου του νομού Χανίων αλλά και του νομού Ρεθύμνης, προκειμένου να σταθμεύει μόνιμα καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου το ελικόπτερο τύπου Έριξον, το οποίο είναι εξειδικευμένο ακριβώς για να κάνει στοχευμένες ρήψεις νερού. Έτσι μόνο και μόνο τότε θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα όποια φαινόμενα εκδηλωθούν σε επίπεδο όχι μόνο από κορώνα, νομού Χανίων. Και έχουμε ζητήσει επιπλέον, επειδή όπως ξέρετε τα πεζοπόρα τμήματα εδρεύουν και σταθμεύουν όπου είναι η διοίκηση πυροσβεστικών υπηρεσιών, δηλαδή στο Ηράκλειο. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει αποκέντρωση στο σημείο αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή να περιμένει στο πεζοπόρο, τα πεζοπόρα τμήματα να έρθουν από το Ηράκλειο στο σημείο εκδήλωση των πυρκαγιών και να καθυστερούμε 2 και 3 ώρες μέχρι να επέμβουν. Θεωρώ θα λοιπόν πρέπει να είναι μοιρασμένες οι δυνάμεις και να υπάρχει ετοιμότητα σε όλες τις περιοχές. Βέβαια. Κύριε Δημαρχέ, θέλω επειδή έτσι. Να μην χάνετε πολύτιμος χρόνος. Έτσι, θα συμφωνήσω. Προχωράω βέβαια την συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος μας πιέζει. Κύριε Δημαρχέ, διάβαζα έτσι κάνοντας την έρευνά μου για τον Δήμο σας και για τις υπηρεσίες του Δήμου, για ένα application, μια εφαρμογή που έχετε φτιάξει στην Υπηρεσία Καθαριότητας, καλώντας τους δημότες να την χρησιμοποιήσουν. Τι ακριβώς είναι αυτό, γιατί βλέπω ότι βάζετε και την τεχνολογία στο κομμάτι της καθημερινότητας και στο κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων. Εάν δεν ασθενιστούμε την τεχνολογία και αν δεν στρέψουμε το βλέμμα μας εκεί, αλλά να το εφαρμόζουμε κιόλας και όχι να μένει στα χαρτιά, τότε να είστε βέβαιοι ότι δεν θα δούμε ένα καλύτερο αύριο τον τόπο μας. Εμείς λοιπόν προχωρήσαμε, έχουμε δημιουργήσει αυτή λοιπόν την εφαρμογή application, όπως το είπατε, για να μπορούν οι δημότες μέσω αυτής της εφαρμογής να ενημερώνουν για ό,τι ήδη αντιλαμβάνονται, είτε αυτό αφορά καθαριότητα είτε αφορά ύδρευση, ούτως ώστε οι υπηρεσίες άμεσα να παρεμβαίνουν και να αποκαθιστούν τις όποιες ζημιές ή τα όποια ογκώδη εναποθέτουν ανεξέλεκτα δυστυχώς οι συνδημότες μας σε όλο το εύρος του Δήμου. Εάν λοιπόν, και αν θέλετε, και πρέπει να βγει και ένα μήνυμα από την εκπομπή σας. Η καθαριότητα, ο σεβασμός στο περιβάλλον δεν είναι ενός ή μιας δημοτικής αρχής. Είναι υπόθεση όλων μας. Όλων και αν μας. Όλοι μας δεν εστερνιστούμε. Και θα πρέπει να αλλάξουμε και τρόπο, αν θέλετε, κριτικής. Δεν πρέπει να κριτικάρουμε τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη όταν βλέπουμε στους επαρχιακούς δρόμους, στους δημοτικούς δρόμους ή στην νέα εθνική οδό μπουκάλια δεξιά και πεταμένα δεξιά και αριστερά.
Αλλά να κριτικάρουμε εκείνο που δημιουργείται που δεν το λύνει. Ενδεχομένως, κύριε Δήμαρχε, θα πρέπει να δούμε και πιο σοβαρά το κομμάτι της ενημέρωσης των παιδιών μας, των επόμενων πολιτών. Έτσι, ακριβώς. Είναι θέμα παιδείας. Και σιγά-σιγά θα πρέπει να μπει και σε εμάς στη ζωή μας. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Κύριε Δήμαρχε, επειδή σε πολύ λίγες μέρες, ένα μήνα σχεδόν, υπάρχουν οι αυτοδιοικητικές κάλπες. Με αφορμή μάλιστα και τις αυτοδιοικητικές κάλπες, κάνουμε και αυτή την συζήτηση και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Είστε ικανοποιημένος από το έργο το οποίο παραδίδετε μάλλον σε λίγες ημέρες στους δημότες από Κορώνου και ποιες είναι οι προτεραιότητες, γιατί θέτεται αυτόν στην κρίση των δημοτών και ευελπιστείτε να είστε και την επομένη των εκλογών στο τιμόνι του Δήμου. Κυρία Σφακιανάκη, είναι αποτυπωμένο στη σκέψη του κάθε καλοπροαίρετου δημότη μας ότι ο Δήμος από Κορώνου, από φτωχός συγγενής του αυτοδιοικητικού γίγνεσθε, κατάφερε να αποδείξει πως ένας μικρός Δήμος μπορεί να πετύχει σπουδαία πράγματα. Μια μικρή αναδρομή στα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής θα καταλάβει ότι ο Δήμος από Κορώνου έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη. Πέφτοντας η αυλαία λοιπόν της πρώτης θητείας, νιώθω απόλυτα ικανοποιημένος. Νιώθω ικανοποιημένος διότι με κατάθεση της ψυχής καταφέραμε να προσεγγίσουμε μεγάλα αναπτυξιακά έργα, να τα δρομολογήσουμε, όπως βιολογικούς, ο βιολογικός Γεωργιούπολης, να ενωμοποιήσουμε το βιολογικό των Καλυμπών, να οριμάζουμε το βιολογικό στην Αλμυρίδα, να εντάξουμε δύο μεγάλα έργα ίδρυψης 3,5 εκατομμυρίων σε περιοχές που τα έχουν ανάγκη, Γεωργιούπολη και Βάμο, να εντάσσουμε στις επόμενες μέρες ένα μεγάλο αρδευτικό έργο, το μόνο στον νομό, 2.872.000 ευρώ, να έχουμε εκτελέσει έργα αναπλάσεων, μικρά έργα ίδρυψης, άδρευσης, να έχουμε το μεγαλύτερο έργο οδικής ασφάλειας που με προτροπή του Δήμου από Κορώνου ξεκίνησε και αφορά την οδική ασφάλεια στο κομμάτι Πετρές Γεωργιούπολη, ναι, προϋπολογισμού 12,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα έργο που έρχεται να αναβαθμίσει το υπάρχοντα ΒΟΑΚ. Έχουμε έργα τα οποία έχουν να κάνουν με εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως είναι οι περιπατικές διαδρομές, 10 κυκλικές διαδρομές 120 χιλιόμετρων έρχονται να αναδείξουν τις ομορφιές του από Κόρωνα, την ενδοχώρα του από Κόρωνα, να αναδείξουν τους κούμους της Μαδάρας, τα αρχαία μνημεία. Στοχεύεται και σε ένα εναλλακτικό τουρισμό ενδεχομένως με αυτόν τον τρόπο, εκτός από την ανάδειξη. Είμαστε στο τελικό στάδιο, κυρία. Ναι. Είμαστε στο τελικό στάδιο, κυρία Σφακιανάκη, να έχουμε την τύχη να είμαστε ο πρώτο Δήμος στην Ελλάδα όπου θα χωροθετήσει το καταρρυκτικό πάρκο στη θέση Μπρόζιαλος. Mm-hmm. Είναι μια, θα έλεγα, ευτυχή κατάληξη, μιας και τουλάχιστον 8 προεγκρίσεις και 8 εγκρίσεις χρειάστηκαν προκειμένου να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Μια πολυδέδαλη προσπάθεια η οποία είχε ευτυχή κατάληξη. Έχουμε ήδη δεσμεύσει δύο πλοία, τα οποία θα ποτιστούν, πολεμικά πλοία, τα οποία θα ποτιστούν στο σημείο αυτό, που μαζί με 39 τεχνητούς υφάλους θα δημιουργήσουν συνθήκες καταδυτικού τουρισμού, τρεις διαδρομές για αρχάριους, ημιαρχάριους και προχωρημένους, αλλά θα δημιουργήσουν και συνθήκες αύξηση των αλληλευμάτων. Δήμαρχε, η αλήθεια λοιπόν είναι ότι μου δίνετε πολλές πάσεις για πολλές ερωτήσεις, τις οποίες μακάρι να είχαμε το χρόνο βέβαια να σας τις θέσω. Βέβαια, σίγουρα κάποια στιγμή πρέπει να αφιερώσουμε και μια ολόκληρη εκπομπή για αυτό που λέγεται γραφειοκρατία και στην αυτοδιοίκηση, λόγω του ότι είπατε για τις προσπάθειες, πώς πολλές φορές μπορεί να είναι πολύ δύσκολες για τους αυτοδιοικητικούς. Πολύ, πολύ σύντομα θέλω μια δική σας κουβέντα για τις 5 Μαΐου. Οπότε και έρχεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στον Δήμο, τον κάνετε επίτιμο δημότη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πρίνος, το Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέρωσης Βενιτζέλος, το Ίδρυμα Αγία Σοφία και ο Δήμος από Κορώνου διοργανώνουν μια εκδήλωση που αφορά τη μάχη του Βάμου και την απελευθέρωση του από Κόρωνα, mm-hmm, όπου γίνεται στις 5 Μαΐου. Θα παρίσταται λοιπόν ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος στη συνέχεια θα έρθει στο Δήμο από Κορώνου, όπου το Δημοτικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, τον έχει ανακηρύξει επίτιμο δημότη. Θα έλεγα ότι οι φετινές εκδηλώσεις στο Βάμο είναι αναβαθμισμένες. Η παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας δίνει τη στόχευση αυτή. Και θεωρώ και τους ΠΡΕΠ και οι εκδηλώσεις αυτές το έχουν ανάγκη και ο ίδιος ο τόπος, το έχουν ανάγκη οι κάτοικοι. Μιας και οι ίδιοι θεωρούν ότι, και καλώς το θεωρούν, ότι η περιοχή τους ήταν εκείνη η οποία έδωσε το έβνασμα, αν θέλετε, της απελευθέρωσης της Κρήτης. Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Να ξέρετε ένα πράγμα. Θα τα ξαναπούμε. Ναι, πείτε. Ότι η παρούσα αυτοδιοικητική αρχή είχε κάνει σχεδιασμό δεκαετίας.
αυτός ο σχεδιασμός θα πρέπει και να ολοκληρωθεί για να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Που δεν είναι άλλο από το να δούμε τον τρομοκόρονα εκεί που το αξίζει και εκεί που του πρέπει. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε.